Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα σας. Η πάρα πολύ σημαντική πώληση του Μπάρκα ήταν, ας πούμε, η αφετηρία του βασικού κομματιού της πορείας του σχεδιασμού φέτος για την ΑΕΚ. Μετά από αυτή την σημαντική πώληση, η οποία αποτελούσε στόχο για την ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τον παίχτη που θα ήταν εκείνος που θα έφερνε την καλή πρόταση, η ΑΕΚ στο αμέσως επόμενο στάδιο έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κάλυψης των δύο βασικών κενών που υπάρχουν μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας, και μιλάω κυρίως για τη θέση του στόπερ και του αριστερού μπακ. Όσον αφορά τον κεντρικό αμυντικό, η ομάδα θα περιμένει κάποιες μέρες ακόμα τον Όγνιν Βράνιες. Το βρίσκω και λογικό, καθώς αποτελεί την κοινή επιθυμία και της διοίκησης και του προπονητή να είναι πάλι ο Βόσνιος αυτός που θα καλύψει την θέση του νούμερο 1 στο κέντρο της άμυνας της ομάδας. Και από εκεί και πέρα, η μεγάλη πρόκληση, όπως το έγραψα και στο χθεσινό μου blog στο ένωση.gr, είναι η κάλυψη της θέσης του αριστερού μπακ. Η ΑΕΚ πρέπει να βρει σε αυτή την θέση ένα παίκτη που πραγματικά θα αποτελέσει αναβάθμιση. Δεν νομίζω πως είναι ο στόχος ένας παίκτης που να μπορεί να καλύψει απλά τον Λόπες. Ο στόχος είναι ένας παίκτης που θα έχει την προοπτική να ξεκινήσει εκείνος βασικός και να ανταγωνιστεί στην συνέχεια και ο Λόπες μαζί του για το ποιος θα είναι ο βασικός στα περισσότερα παιχνίδια. Και από τη στιγμή που δεν φαίνεται πάρα πολύ πιθανό να έχουμε κάποια αλλαγή στη σύνδεση της δεξιάς πλευράς της άμυνας, νομίζω ότι όλο το βάρος πρέπει να πέσει στην αναβάθμιση στην άλλη πλευρά, στην αριστερή. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ τα άκρα της άμυνας της ΑΕΚ το πιο κομβικό σημείο για την αλλαγή της αγωνιστικής της ταυτότητας, για την αλλαγή του ποδοσφαίρου που παίζει και για την κάλυψη του κενού που κακά τα ψέματα φάνηκε φέτος να υπάρχει από τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός, ειδικά σε αυτές τις θέσεις. Είτε μιλάμε κυρίως για τον Ολυμπιακό, αλλά ακόμα και για τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι έπεσε φέτος η απόδοση του ΜΑΤΟΣ, εξακολουθεί στην αριστερή πλευρά να έχει μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή στο πρόσωπο του Γιαννούλη. Όσον αφορά άλλες κινήσεις, η προσωπική μου εκτίμηση βάσει των πληροφοριών που έχω είναι ότι δεν αποτελούν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για την ΑΕΚ και σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθούν από τις ανακατατάξεις και τον χώρο που θα μείνει ενδεχομένως στο ρόστερ από αποχωρήσεις παιχτών που υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή, και αυτό μιλάμε ότι θα έχει αντανάκλαση και στο οικονομικό. Όσον αφορά μια σίγουρα μεγαλύτερη άνεση που δίνει αυτή τη στιγμή η πώληση του Μπάρκα από πλευράς εσόδων, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο ρόλο θα παίξουν για τις δύο βασικές μεταγραφές που κυνηγάει τώρα η ΑΕΚ, αλλά και για τα συμβόλαια τα οποία έχει να διαπραγματευτεί, και για μένα είναι κομβική σημασία, αφού μιλάμε για ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Λιβάγια και ο Λιβέρα, αλλά και ο Γαλανόπουλος, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έκλεισε ως βασικός τον κύκλο των αγώνων της Εθνικής πριν από την καραντίνα, και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο πλέον στο πώς αντιμετωπίζει και ο ίδιος την διαπραγμάτευσή του με την ΑΕΚ. Γενικά δεν πρέπει να βιαζόμαστε, δεν πρέπει να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από διάφορες εκτιμήσεις που λένε ότι η ΑΕΚ τώρα πούλησε τον Μπάρκα και θα πέσει με τα μούτρα στη μεταγραφική περίοδο, στη μεταγραφική αγορά για να ξοδέψει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η ομάδα προέρχεται από μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο. Είναι μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει πάντα σαν προτεραιότητα την οικονομική ισορροπία, και αυτή θα είναι η πρώτη της προτεραιότητα και όσον αφορά τη διαχείριση των εσόδων από την πώληση του Μπάρκα. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχει πλέον μια καλύτερη προοπτική για να μπορέσει η ΑΕΚ να καλύψει τις ανάγκες της με μεγαλύτερη άνεση.